ο οποίος, το παρόλο γενικά, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κόσμου. Δηλαδή, πάρα πολύ, για τους λάθος λόγους όμως. Γιατί έχω να σας πω εγώ. Ευτυχώς τελείωσε. Επέτω χθες στο Twitter, 11.000 tweets είχε χθες ο τελικός του Power of Love και λέω τι γίνεται. Και όλοι βρίζαν πραγματικά την παραγωγή των Sky. Γιατί? Φτάσαμε στις 12 η ώρα, περιμέναμε το αποτέλεσμα. Και εκεί περιμένουμε το αποτέλεσμα. Εκομένια, έρχεται ανάσα. Break και επιστρέφει άλλο πρόγραμμα, αθλητική εκπομπή. Σας έσκασε. Πολύ, να δούμε πώς το δικαιολόγησαν. Τέλειο ήταν. Θα πω λοιπόν ότι δύο θα είναι τα παιδιά που θα είναι νικητές. Ένα κορίτσι, ένα αγόρι. Εσείς θα αναδείξετε τους νικητές αυτούς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι πρόκειται να πάρουν το έπαθλο που είναι 10.000 ευρώ για τον καθένα φυσικά. Που τους αγαπήσατε, τους ακολουθήσατε, τους ψηφίσατε και θα τους δείτε σε λίγο να χαμογελούν και να χαίρονται με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό φαντάζομαι από αυτό που έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα στη ζωή τους. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Όμως είστε πιστοί και αντέξετε μετά το τέλος της εκπομπής, θα κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, θα το παρακολουθήσετε και θα έχετε τον νικητή του τελικού των τελικών. Γιατί είναι τελικός των τελικών το Power of Love. Ξεκίνησε τελικός από χθες. Συνεχίζεται σήμερα. Εντάξει. Θα μάθετε το αποτέλεσμα λίγη ώρα μετά, αφού τελειώσει η εκπομπή μας. Αυτό το λέω για τους φαν αυτής της εκπομπής. Δεν τελείωσε έτσι και φύγαμε. Θα το δείτε τι έγινε. Απλώς υπήρχε ένα τεχνικό θέμα. Τι έγινε τώρα? Λοιπόν, αυτό γυριζόταν live on tape που λέμε. Δηλαδή, γυριζόντουσαν τα μέρη και τα στέλναν στον Sky με μια καθυστέρηση, γιατί υπήρχε ψηφοφορία του κοινού. Από την Κωνσταντινούπολη. Το τελευταίο λοιπόν μέρος με την ανακοίνωση του νικητή κόλλησε το δίκτυο. Η παραγωγή είπε για τεχνικούς λόγους επειδή είχε κακοκαιρία, βέβαια η Τουρκία. Δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει, οπότε έπρεπε κάτι να δείξει. Καλά, δεν ήρθε και η κασέτα με το γαϊδούρι, παιδιά. Περίμεναν δύο ώρες οι τηλεθεατές για να δουν τους νικητές, τον Πελετιά και τον Σωτηρία. Ο Νίκος Πελετιά. Τους είδαν στις δύο ώρες. Στις δύο παρατέταρτο. Διέκοψαν το μόνο μπάλα για να δούμε τον τελικό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, η αλήθεια είναι στην τηλεόραση. Η Καραβάτο είπε επιστρέφουμε σε λίγο, δεν επιστρέφουμε σε λίγο. Πάντως να του το δώσουμε για τα αντανακλαστικά. Μπράβο. Το βγάλανε άρον-άρον τον άνθρωπο, σου λέει μια πούδρα. Ευτυχώς ήταν άντρας, γιατί δεν ήθελε μια ώρα στο μακιγιάζ. Βόγλης Θεός, εγγύηση.